Τα παραθυράκια της νομοθεσίας που επιτρέπουν στις πολυεθνικές να αποφεύγουν φορολογία δισεκατομμυρίων κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 2 χρόνια διαδικασιών, το ECOFIN αποφάσισε αλλαγή της οδηγίας περί φορολογίας μητρικών θυγατρικών επιχειρήσεων. Η οδηγία αρχικά είχε στόχο να αποτρέψει τη διπλή φορολόγηση, κατέληξε όμως να οδηγεί σε διπλή μη φορολόγηση. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν υβριδικά δάνεια που λειτουργούν είτε ως χρέος είτε ως μετοχές για να κρύψουν έσοδα. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε: αυτή η συμφωνία κλείνει την αναντιστοιχία στα υβριδικά δάνεια. Πρόκειται για κενά που οδηγούν σε σημαντικές απώλειες εσόδων για τις χώρες μας. Τώρα κάνουμε ένα χειροπιαστό βήμα στη μάχη κατά της φοροαποφυγής. Προηγήθηκε στο Eurogroup η έγκριση της εκταμείευσης της επόμενης δόσης του δανείου για την Κύπρο ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κύπρος πήρε τα εύσημα για την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που έγινε νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αντίθετα, το Eurogroup προειδοποίησε την Ελλάδα ότι πρέπει να υλοποιήσει 12 προαπαιτούμενα για τη λήψη των επόμενων δόσεων. Η κυβέρνηση είχε κάθε κίνητρο για να κινηθεί γρήγορα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που υποσχέθηκε, διαβεβαίωσε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.